Η άλωση της πόλης το 1453 δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Ήδη από τον 10ο αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε παρακμή. Η ίδια η Κωνσταντινούπολη είχε πέσει στα χέρια των Σταυροφόρων από το 1204 έως το 1261, οπότε ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς. Οι Οθωμανοί είχαν κατακτήσει τη Μικρά Ασία και μέρος της Βαλκανικής. Οι Λατίνοι και κυρίως οι Βενετοί είχαν στην κατοχή τους τα Ιόνια νησιά, την Κρήτη, την Κύπρο, μεγάλα τμήματα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η άλωση της πόλης από τους Τούρκους επισφράγισε απλώς ένα αναπόφευκτο γεγονός. Ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος, σχεδόν 400 χρόνων, κατά την οποία ολόκληρος ο Ελληνισμός ήταν υπόδουλος και μάλιστα ήταν διασκορπισμένος σε διάφορες περιοχές με διαφορετικούς δυνάστες, χωρίς να αποτελεί μια οργανωμένη πολιτεία, ένα κράτος, έστω και υπόδουλο. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν υπήρχε στο χάρτη της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια εξισλαμισμού και κυρίως το παιδομάζωμα απειλούσαν την ίδια την υπόσταση του έθνους. Παρόλα αυτά, ο Ελληνισμός έδειξε μια αξιοθαύμαστη αντοχή. Είχε συνείδηση της αυτονομίας και της ενότητάς του. Διατήρησε τη θρησκευτική του πίστη. Συνέχισε να γράφει και να μιλά την ίδια γλώσσα. Κράτησε τα έθιμα και τις παραδόσεις του. Τρεφόταν με τη μνήμη της ένδοξης ιστορίας των προγόνων του. Οι θεσμοί που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και της συνοχής του ελληνισμού ήταν η Εκκλησία, οι κοινότητες και η παιδεία. Τα πρώτα 100 με 150 χρόνια μετά την άλωση, η πτώση της πνευματικής στάθμης του ελληνισμού έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε μερικοί νεότεροι ιστορικοί να κάνουν λόγο για ρήγμα στην πολιτιστική παράδοση του έθνους. Από το 1540 περίπου, αρχίζει δειλά να αναβιώνει κάποια παιδευτική και πνευματική κίνηση στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Η πραγματική πάντως αναγέννηση της παιδείας συντελείται λίγο πριν από το 1800, με τις νέες ιδέες που αναπτύσσονται μέσα στο πνευματικό κίνημα του διαφωτισμού. Τα γράμματα, υποχρέωση και προνόμιο άλλοτε των ολίγων, γίνονται τώρα ανάγκη και επιδίωξη των πολλών. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για την κατοπινή ανάσταση του γένους. Από πολύ νωρίς οι Έλληνες, με εξεγέρσεις σε τοπική κλίμακα, αλλά και πολεμική δράση όταν δινόταν η ευκαιρία, αγωνίζονταν για την ελευθερία τους. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας είχαν στηρίξει τα περισσότερα σχέδιά τους για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού στη βοήθεια από τη Δύση. Όμως η αντίδραση των Δυτικών στον Οθωμανικό επεκτατισμό δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των Ελλήνων. Συγκροτήθηκαν βέβαια κάποιοι αντιτουρκικοί συνασπισμοί που διακήρυσαν την άμυνα της χριστιανοσύνης εναντίον των απίστων, απέβλεπαν όμως πάντα στην εξυπηρέτηση των στενών κρατικών συμφερόντων των μελών τους. Όσες φορές οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν στο πλευρό των Δυτικών, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, μεγάλες σφαγές, εχμαλωσίες και κατατρεγμοί.
και φτάνουμε στο 1669. Είναι η χρονιά που οι Τούρκοι παίρνουν από τους Βενετούς και την Κρήτη. Είχε προηγηθεί η κατάκτηση της Κύπρου. Ολοκληρώνεται έτσι η ενσωμάτωση των ελληνικών εδαφών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακολουθεί μία μεγάλη περίοδος ειρήνης που κρατάει 50 χρόνια, από το 1718 έως το 1768. Σε αυτό το διάστημα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρουσιάζει έντονα φαινόμενα παρακμής και διαφθοράς. Στην ίδια περίοδο αναπτύσσεται η δράση των κλεφτών και των αρματολών. Οι κλέφτες, η μαγιά της λευτεριάς όπως τους ονομάζει ο Μακρυγιάννης, είναι μικρές ή μεγάλες ομάδες που αποτελούνται από κυνηγημένους Έλληνες που καταφεύγουν στα βουνά για να αποφύγουν την ταπείνωση. Οι αρματολοί, σώματα που δημιουργήθηκαν αρχικά από τους Τούρκους για να φρουρούν ευαίσθητες περιοχές και να διώκουν τους κλέφτες, εντάσσονται σταδιακά κι αυτοί στο ισχυρό ρεύμα που οδηγεί στον αγώνα για την ελευθερία. Έτσι, στα μέσα του 18ου αιώνα, υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για να εκδηλωθεί και να πετύχει μια επανάσταση. Όμως η τάση των Ελλήνων να εναποθέτουν τις ελπίδες για την εθνική τους αποκατάσταση στις ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχει εκλείψει, παρόλες τις απογοητεύσεις. Αυτή τη φορά στρέφονται προς την επιβλητικά αναδυόμενη δύναμη της ομόδοξης Ρωσίας. Καλλιεργούνται οι θρύλοι για το ξανθό γένος που θα ελευθερώσει τους Έλληνες. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οι ελπίδες τους για τη βοήθεια των ξένων διαψεύδονται. Είχε έρθει λοιπόν ο καιρός να συνειδητοποιήσει το γένος ότι δεν μπορούσε να περιμένει απελευθέρωση από ξένους, αλλά έπρεπε να βασιστεί πρώτιστα, αν όχι αποκλειστικά, στις δικές του δυνάμεις. Οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Έπρεπε να αφυπνιστεί η εθνική συνείδηση. Ευτυχή συγκυρία υπήρξε η έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, που όπως λέει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, άνοιξε τα μάτια του κόσμου. Το σύνθημα ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου βρήκαν πλατιά απήχηση στους λαούς της Ευρώπης που υποδέχτηκαν τη Γαλλική Επανάσταση σαν την αυγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στον ελλαδικό χώρο τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης αναλαμβάνουν να μεταφέρουν οι εκπρόσωποι του λεγόμενου νέου ελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα έχουν στόχο τους να αποτινάξουν το ζυγό της αμάθειας και να προετοιμάσουν ιδεολογικά τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Πρωτοπόρος του νέου ελληνικού διαφωτισμού, πριν ακόμη από τη Γαλλική Επανάσταση, υπήρξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, που διέτρεξε σχεδόν ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα προσπαθώντας να καλλιεργήσει την αγάπη του λαού για τα γράμματα. Κορυφαίος όμως εκπρόσωπος και κύριος εκφραστής του νεοελληνικού διαφωτισμού τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη είναι ο Ρήγας Βελεστινλής Ιφεραίος. Ο Ρήγας συνέλαβε το σχέδιο να ξεσηκώσει όλους τους υπόδουλους λαούς των Βαλκανίων εναντίον των Τούρκων και να φτιάξει μια πανβαλκανική ομοσπονδία με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο. Το 1797 ο Ρήγας αποφασίζει να κατέβει στην Ελλάδα για να προετοιμάσει και να ηγηθεί της Επανάστασης. Δυστυχώς συλλαμβάνεται από τους Αυστριακούς στην Ταριέστη και παραδίδεται στον Πασά του Βελιγραδίου. Μετά από βασανιστήρια 40 ολόκληρων ημερών, στις 13 Ιουνίου 1798 στραγγαλίζεται και το πτώμα του ρίχνεται στο Δούναβι. Όμως ο σπόρος που έριξε δεν πήγε χαμένος. Η μορφή του έμεινε ζωντανή και οι ιδέες του για τα δίκαια του ανθρώπου έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην πορεία των Ελλήνων προς την Επανάσταση. Παράλληλα υπήρχαν και οι δυνάμεις που θα οδηγούσαν μια επανάσταση σε επιτυχία.
υπήρχαν οι αρματολοί και οι κλέφτες. Υπήρχαν πυρήνες στρατιωτικών δυνάμεων σε πολλά ορεινά σημεία της χώρας και ιδίως στη Μάνη. Υπήρχαν πολλοί Έλληνες που υπηρετούσαν σε ξένους στρατούς. Υπήρχαν οι Έλληνες ναυτικοί και καραβοκύριδες με τα εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση των πειρατών πλοία τους που όργωναν το Αιγαίο. Εκείνο που χρειαζόταν ήταν να χαραχτεί μια ενιαία πορεία και να οργανωθεί η εξέγερση. Το ρόλο αυτό ανέλαβε η Φιλική Εταιρεία. Ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία το 1814 στην Οδυσσό. Η Φιλική Εταιρεία έθετε ως μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας και κατόρθωσε έτσι να συσπυρώσει γύρω της πατριώτες από όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα και τις περιοχές του ελληνισμού. Όσο όμως απλωνόταν η εταιρεία, τόσο περισσότερο οι ιδρυτές της ένιωθαν την ανάγκη να αναζητήσουν αρχηγό με πανελλήνια ακτινοβολία και διεθνή αναγνώριση. Στράφηκαν πρώτα στον Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και είχε φήμη πανευρωπαϊκή. Όταν εκείνος αρνήθηκε, πρότειναν την αρχηγία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που είχε σταδιοδρομήσει με επιτυχία στο ρωσικό στρατό. Πράγματι, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στις 24 Φεβρουαρίου 1821, από το Ιάσιο, πρωτεύουσα της Μολδαβίας, κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης με τη γνωστή προκήρυξή του, που είχε τον τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». Καλούσε τους Έλληνες σε εθνικό προσκλητήριο. Υπενισόταν και προσδοκούσε βοήθεια από τη Ρωσία και υποσχόταν μια δημοκρατική οργάνωση της πολιτείας που θα προέκυπτε από τον αγώνα. Δυστυχώς, η προκήρυξη προκάλεσε την αποκήρυξη του Υψηλάντη από τον Τζάρο και άρα διέψευσε την προσδοκία εξωτερικής βοήθειας. Οι υπόλοιποι λαοί της Βαλκανικής δεν εξεγέρθηκαν. Στην Κωνσταντινούπολη δεν έγινε καμιά επαναστατική ενέργεια. Έτσι το στρατιωτικό εγχείρημα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατέληξε τελικώς σε αποτυχία μέσα σε λίγους μήνες. Είχε όμως το κέρδος ότι ανάγκασε ισχυρές τουρκικές δυνάμεις να κινηθούν προς βορρά, ενώ σε λίγο επρόκειτο να εκραγεί η ελληνική επανάσταση στο νότο, όπου κυκλοφορούσαν μάλιστα φήμες για μεγάλες επιτυχίες του Υψηλάντη. Στον ελλαδικό χώρο οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές για να επιτύχει η επαναστατική προσπάθεια. Έτσι, τα φλογερά κηρύγματα του Παπαφλέσσα, που διέσχισε απ' άκρη σ' άκρη την Πελοπόννησο και φλόγησε τις καρδιές των απλών ανθρώπων, αλλά και η δράση του Κολοκοτρώνη, του Αναγνωσταρά και άλλων, απέδωσε καρπούς. Η Επανάσταση ξεκίνησε ορμητικά. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά. Η ελληνική επανάσταση διήρκεσε συνολικά 9 χρόνια. Από τον Φεβρουάριο του 1821 που την κήρυξε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ως τον Φεβρουάριο του 1830 που υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο αναγνωρίστηκε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Επανάσταση παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις στην εξέλιξή της. Αναδείχτηκαν ηρωικές φυσιογνωμίες αγωνιστών και σημειώθηκαν συγκλονιστικά πολεμικά επεισόδια.
Δυστυχώς, στη διάρκεια του αγώνα δεν έλειψαν οι έρηδες, οι αντιπαραθέσεις και οι προσωπικές φιλοδοξίες. Αποκορύφωμα των εσωτερικών συγκρούσεων είναι οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι που έγιναν μέσα στο 1824 και λίγο έλειψε να οδηγήσουν την Επανάσταση σε αποτυχία. Τελικά, με τον Ιωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη από το 1828 και μετά από έντονη διπλωματική δραστηριότητα, υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830, με το οποίο αναγνωρίζεται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Χρειάστηκαν βέβαια αρκετά χρόνια και πολλές περιπέτειες για να καταλήξουμε στα γεωγραφικά όρια που έχουμε σήμερα. Το πρώτο ελληνικό κράτος, όπως οριστικοποιήθηκε το 1832, περιελάμβανε μόνο την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Το 1864 έγινε η ένωση με τα Ιόνια νησιά. Το 1881 ακολούθησε η προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου. Το 1913 έγινε η προσάρτηση της Μακεδονίας και της Κρήτης. Το 1920 έχουμε την προσάρτηση της Θράκης και το 1947 έγινε η ένωση με τα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά τα χρόνια αγώνων και δοκιμασιών για το έθνος, η Επανάσταση του 1821 υπήρξε φωτεινός φάρος που ενέπνεε και εμψύχωνε τους Έλληνες σε καιρούς δύσκολους και σκοτεινούς. Τι ρωμιώσει, μην την κλαίω. Εκεί που πάει να σκέψει. Τι ρωμιώσει, μην την κλαίω. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό και το λουρί στο σβέρκο. Τι ρωμιώσει, μην την κλαις, να την πετιέτε, να την πετιέτε, να την πετιέτε, να την πετιέτε, να την πετιέτε.